Κύριε Σκουρή, για το θέμα των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, αυτό το δίσοσμο θέμα προκαλεί εντύπωση για άλλη μια φορά ότι από τη συζήτηση και από τις τοποθετήσεις των κομμάτων, των υπολείπων κομμάτων, απουσιάζει η παραμικρή αναφορά, ακόμα και η παραμικρή αναφορά στις παρακολουθήσεις που υπέστη το ΚΚΕ, το τηλεφωνικό του κέντρο. Από το 2016 και τρεις φορές. Μπράβο, από το 2016 κρίθηκε και μετά. Όμως. Από το 2016 και η τελευταία το 2022. Έτσι. Επί κυβερνήσεων δηλαδή και ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η υπόθεση δεν κρίθηκε, κύριε Βελή, δεν ελέγχθηκε. Των κομμάτων, όχι μόνο εδώ στη συζήτηση, αλλά και στη Βουλή. Άλλωστε, στη μοναδική φορά που επιχειρήθηκε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έτσι ώστε να συζητηθεί αυτό ακριβώς το θέμα των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, με μοιρασμένους ρόλους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση και έδωσε τη δυνατότητα στην Νέα Δημοκρατία να σπεκουλάρει. Κοιτάξτε, ακούγεται συχνά, όλο και πιο έντονα, το ζήτημα της αντιδημοκρατικής και της θεσμικής εκτροπής. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά και την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, εκτός και αν αυτό θεωρείται ανεκτό και επιτρεπτό. Φαντάζομαι από κανέναν δεν μπορεί να θεωρείται ούτε ανεκτό ούτε αποδεκτό. Χαίρομαι που το ακούω από εσάς. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις τοποθετήσεις και τις επίσημες τοποθετήσεις των κομμάτων, αυτό το συμπέρασμα προκύπτει. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Σκουρή, εδώ πρόκειται για ένα θέμα το οποίο διέπεται από ένα πολύ θολό, πολύ σκοτεινό νομικό θεσμικό πλαίσιο με αλλεπάλληλες οδηγίες, κανονισμούς και νόμους της Ελληνικής Βουλής, βασισμένες στο άρθρο 19 του Συντάγματος που νομιμοποιεί τις παρακολουθήσεις για λόγους γενικά εθνικής ασφάλειας, δίνοντας τη δυνατότητα στις εκάστοτε κυβερνήσεις να δίνουν οποιαδήποτε ερμηνεία αυτές θέλουν στους λόγους της εθνικής ασφάλειας και άρα να προχωρούν και σε αντίστοιχες επισυνδέσεις. Αν δε σκεφτούμε ότι ισχύει ο νόμος του ΠΑΣΟΚ από το 1994, ότι έχουν ψηφιστεί ακόμα περισσότεροι νόμοι με πρόσφατα ένα νόμο ο οποίος νομιμοποίησε την εμπορία, όχι μόνο στη χώρα μας βέβαια, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, των λογισμικών, παράνομων και νόμιμων, όπως είναι το Predator και άλλα, καταλαβαίνουμε πόσο υποκριτική είναι αυτή η συζήτηση για τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, όταν κυριολεκτικά γίνεται της παρακολουθήσεως και όχι μόνο στα πολιτικά πρόσωπα, αρκεί να αναφέρουμε εδώ και την βιομηχανική κατασκοπία, αρκεί να αναφέρουμε την παρακολούθηση που υφίσταται διαχρονικά βεβαίως το οργανωμένο λαϊκό κίνημα από πλήστες όσες μυστικές και μη υπηρεσίες, από την προσπάθεια δηλαδή που κάνει ο λαός να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Αυτό νομίζω ότι είναι το πλέγμα, αυτή είναι το κεντρικό νόημα του ζητήματος των παρακολουθήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επειδή θα ήθελα να τοποθετηθώ και για το ζήτημα της σημερινής ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, κλείστε, κύριε Δελή. Να ρωτήσω κάτι. Στα κομμουνιστικά καθεστώτα δεν γίνονται παρακολουθήσεις πολιτών. Στις ψηφοφορίες, αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι... Κύριε Δελή, κάτι ρωτάει ο κύριος Κυραμάκης. Προκαλεί εντύπωση, δεν μπορώ να ακούσω, συγγνώμη, θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και με χαρά θα απαντήσω. Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι κόμματα τα οποία επί 3, 3,5, 4 περίπου χρόνια συνέπραταν στα μεγάλα και τα βασικά ζητήματα, και μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αρκεί να αναφέρω μερικά, το ζήτημα για παράδειγμα των ναυπηγείων Ελευσίνας, το ζήτημα του ελληνικού, το ζήτημα της... Το ζήτημα του πώς προκύπτει ο κατώτερος βασικός μισθός από τον νόμο Βρούτση Αυξιόγλου, το ζήτημα της πράσινης μετάβασης, το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, μέχρι και κοινό Υπουργό Υγείας είχε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία. Πώς ξαφνικά αποφάσισαν να υποδηθούν ξαφνικά το ρόλο του μονομάχου και να μονομαχήσουν σε μια σκηνή. Αφήστε που, κύριε Σκουρή, τα τελευταία χρόνια το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει το 70-80% των νομοσχεδίων των νόμων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ πάνω από τους μισούς. Συνεπώς, αυτή η προσπάθεια τώρα δεν είναι παρά μια προσπάθεια φτηνού εντυπωσιασμού, θα έλεγα με στοιχεία ακόμα και πολιτικού εκφυλισμού και σε κάθε περίπτωση επιχείρηση απόλυτου αποπροσανατολισμού του ελληνικού λαού από τα προβλήματά του.
Η μάχη του ελληνικού λαού έξω από τη Βουλή πρέπει να συνεχιστεί, κύριε Σκουρή, και αυτή τη μάχη τη δίνουν οι αγρότες σήμερα, γι' αυτό και δέχονται τα χημικά σήμερα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, παλαιότερα. Κύριε Δελή, όμως μην βάλουμε όλη την ατζέντα τώρα. Ο κόσμος, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Σκουρή, το έχει τούμπαρο και αυτή η κρυφό καμάρι. Αποκαλύπτεται για άλλη μια φορά ότι το λεγόμενο οργανωμένο έγκλημα έχει στενές διασυνδέσεις με τον κρατικό μηχανισμό και μάλιστα με ευαίσθητους τομείς αυτού του μηχανισμού. Αποκαλείται βεβαίως και επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι προηγείται πρώτα η δημοσιότητα, έρχονται πρώτα οι αποκαλύψεις και μετά ακολουθεί η δικαιοσύνη. Σε κάθε περίπτωση θα ακούσουμε και τώρα όσα ακούσαμε και τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες φορές, ότι το μαχαίρι θα μπει βαθιά και ότι θα υπάρξει κάθαρση, οι αδιάφθοροι και ούτω καθεξής. Εκτιμάμε ως ΚΚΕ ότι ούτε θέλουν ούτε μπορούν, όχι αυτή η κυβέρνηση, καμιά κυβέρνηση, ούτε να καθαρίσουν, ούτε θέλουν ούτε μπορούν να καθαρίσουν αυτό το σάπιο τελικά σύστημα που υπάρχει, αυτό το σάπιο κράτος, έτσι όπως εκδηλώνεται σε όλους τους τομείς του. Και δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί αυτό το κράτος υπηρετεί αυτά ακριβώς τα οργανωμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είτε αυτά είναι νόμιμα, είτε είναι παράνομα και καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η διάκριση δεν είναι και τόσο εύκολη. Με αυτή την έννοια λέμε ότι θα συνεχίσουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί αυτό το κράτος δεν παίρνει γιατριά. Αυτό είναι, έτσι θα προχωράει πάντα και θα πρέπει ο λαός να δει λιγάκι πιο μπροστά, να πάρει τα μέτρα του, να αξιοποιήσει και τις εκλογές αν θέλετε, να ενισχύσει το κόμμα του, το ΚΚΕ, για να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τον κόσμο και για τα παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.